δελτίο, αλλά ο λαός κατάτησε λατομείο. Γιατί λαός θα πει λατομείο, από τις πέτες δύναται ο Θεός να αναστήσει σώματα. Αλλά το μεγαλύτερο εργαλείο το να είσαι Έλλην είναι το να γνωρίζεις το πνεύμα σου. Γιατί το πνεύμα αυτό που έρχεται μέσα από την ενέργεια του φωτός για να αποτελέσει ένα σώμα άνευ χρόνο. Με την ψυχή, που η ψυχή συσσωρεύει συγχρότητες άνευ χρόνο για να αποτελεθεί ένα σώμα και κανένας άλλος οργανισμός δεν μπορεί να συγχωρήσει όταν δημιουργείται μια εικόνα. Αυτή την εικόνα δεν τη μάθαμε. Αυτή την εικόνα δεν τη μαθαίνουμε να τη ζωοποιούμε μέσα από τη θεότητά μας. Να δίνουμε πληρότητα στην ψυχούλα και η ψυχή να δίνει πληρότητα στο σώμα μας. Γιατί η ίδια η νόηση δεν καταλήγει στην πνευματική υπόσταση του πνεύματος του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός μιλάει με το πνεύμα μας. Γι' αυτό και ο Τελώνης έφτιανε τον κόρφο του, έκλαιγε απαρηγόρητα, ταπεινώντας το σώμα του στο πνεύμα του, για να πάρει τη θεότητα του πληρότητα. Κι άλλος σπόρος, λέει, καλός, ευγενικός σπόρος, άγιος σπόρος, ο οποίος έπεσε στην καλή ψυχή μιας γυναίκας, που οι άνθρωποι οι οποίοι ερωτεύονται και γνωρίζουν τον έρωτα έχουν προσωπικότητα, γιατί γνωρίζουν την καθαρή ψυχή μιας γυναίκας. Είναι ένας καλός σπόρος που πέφτει, ένας σπόρος που γεννούνται θεοί οι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση στην κοινωνία, μέσω των θρησκειών στην παγκοσμιοποίηση. Περιμένετε τα δεινά γιατί δεν μάθατε το πνεύμα σας, δεν μάθατε να ενεργοποιήσετε την νόηση μέσα στο πνεύμα σας, πόσα κακά δεινά θα έχουν από αυτή τη φορά από το φως. Όχι από τον κατακλυσμό ή το δαυκαλείο ή το νόη, περιμένετε το ίδιο το φως να κάνει πόλεμο. Αυτό το φως θα κάνει πόλεμο πραγματικά για να καταλάβετε τον Ιησού Χριστό, τον οποίο δεν το καταλάβετε. Που αυτός ο λόγος εν αρχή κατέπηκε και δεν τον γνώρισε ο άνθρωπος. Ήθελε να αποκαλύψει τη θεότητα του ανθρώπου και οι άνθρωποι δεν τον γνωρίσανε. Και είναι ολίγοι οι εκλεκτοί που γνωρίζουν το πνεύμα τους και με το πνεύμα τους έχουν επαφή με τον Θεό και έχουν την ίδια γνώση με τον Θεό. Έχουμε κάποτε να τους συναντήσουμε. Αυτή είναι η καλή γη. Αυτή είναι οι καλές ψυχές των γυναικών. Όταν αναγνωρίζει ο άντρας και έχει προσωπικότητα, που η προσωπικότητα είναι μεταφυσική ενέργεια από το πνεύμα προς την ύλη, τότε αντί να ερωτευτεί η γυναίκα, ερωτεύεται ο άντρας για την καθαρή ψυχή μιας γυναίκας. Αυτό το σπόρο το καθαρό θέλουμε. Αυτό τους Έλληνες τους καθαρούς θέλουμε. Και θέλουμε να γίνουμε Έλληνες. Έλληνες θα πει ότι αναγνωρίζει το πνεύμα του. Αναγνωρίζει το πνεύμα που γεννήθηκε από την πηγή του φωτός. Αναγνωρίζει τα ουράνια όπως υπάρχει το φως έξω. Αν δεν πει το φως ακαρίως θα πεθάνουμε, δεν θα έχουμε αμελετή αφήσει. Να μια πραγματική αλήθεια. Γι' αυτό και η κόλαση δεν έχει φως. Εμείς έχουμε φως εδώ παρόστιγη γιατί έχουμε ψυχή και πνεύμα. Έχουμε φως. Παρότι που ζούμε στο βάρος του γύρατος, στο χώρο και στο θάνατο. Έχουμε πολλή αλαζονία και πολύ λυσμό. Έχουμε εξουσία φοβερή μεγάλη στην παυροκρατία. Πρέπει να κατεργήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί σαν Έλληνες, να φέρουμε την παρακαταθήκη της δημοκρατίας. Είναι παρακαταθήκη με τον προγόνο μας. Σε αυτή την παρακαταθήκη μας δεν την καταλάβατε. Ούτε την Ανάσταση του Κυρίου καταλαβαίνετε. Ούτε και το έργο αυτού καταλάβατε ότι αποκάλυψε το πνεύμα και τη διοντυπάγωση των πατέρων μου και πατέρα σας. Γιατί όλο και ο Όμηρος και πριν τον Όμηρο και παλιότερα λεγόταν αυτή. Αυτή η έννοια της αναγνώρισης της ανθρώπινης υποστάσεως. Πάτερ ημών ανέ της ουρανής, Πάτερ ημών γεννάει. Αυτό που γεννάει είναι αθάνατο και αδιαίρετο. Αυτό που γεννάει γης και η γυναίκα έχει ημερομηνία λήξεως και είναι φιλοξενούμενο. Σκεφτείτε το πνεύμα σας. Σκεφτείτε την πληρότητα και τη θεότητα που έχει το πνεύμα σας για να γίνετε Έλληνες. Έλληνας θα πει ότι γνωρίζω το πνεύμα μου και επικοινωνώ με ανάταση των χεριών, επικοινωνώ προς τον πατέρα τον ουράνιο. Μεγαλεί ο Έλληνας. Διδάξαμε το φως, το λόγο. Φως θα πει ότι διδάξαμε το φως του λόγου. Που ο λόγος απλώνει το φως για να υπάρχει βλάστηση. Δίχως λόγο δεν υπάρχει έρωτας. Έρωτας θα πει ενέργεια λόγου. Πνευματικός σου λόγος. Πρέπει να καταλήξουμε πρώτος στην καθαρή για να έχουμε καθαρές ψυχές. Ούτως ώστε να γεννούνται Έλληνες. Αυτή είναι η καλή σπορά που έπεσε στην καθαρή ψυχή της γυναίκας και αποτέλεσε καλό σπόρο στην καλή γη. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το νόημα να καταλάβουμε τον Ιησού Χριστό, τον ύψιστο που τον έχουμε μέσα μας. Δεν είναι άντρε μα το διδάξουν οι θρησκείες που είναι οι Ιουδαϊκές θρησκείες. Θέλουμε εμείς τον χριστιανισμό να το πάρουμε από το Βυζάντιο, να το βάλουμε στη δημοκρατία καθώς ο Χριστός ο ίδιος. Δεν το έδωσα εγώ, το λέω ο Χριστός. Το δίνει
Τον ουράνιο νόμο για τη δικαιοσύνη που μίλαγε ο Σωκράτης, το δίνει στους Έλληνες, δημοκράτες των αριστοκρατών. Γιατί οι νόμοι του πνεύματος είναι κάθετοι, δεν λαθάνονται. Οι νόμοι όμως του γράμματος λαθάνονται, γιατί και το γράμμα δεν το κάνουν καλή. Καλή χρήση αυτοί που το γνωρίζουν. Γιατί η αλφάβητος με ήττα, θηλυκού γένους, όσο και αν τη μαθαίνεις, προσθέτει κάτι άλλο που δεν το μαθαίνεις. Γιατί έχουμε τα θανάτια πράξη. Ο λόγος όμως του Χριστού που γράμματα δεν έμαθε. Αλλά το ρωτήσανε, πώς ξέρεις τόσα γράμματα ενώ δεν έμαθες. Ο λόγος του πνεύματος δεν λαθάνεται. Το διότι ο λόγος του πνεύματος είναι ανώτερος της αλφάβητου. Γιατί η αλφάβητο βγήκε από τις κλαπιές των ζώων, το πήγαν οι Κρήτες και το μεταφέραν στους Φοίνικες. Καταλαβαίνετε ότι θέλουμε πνευματικό λόγο. Θέλουμε ο λόγος να καταλήγει στη δημοκρατία. Στην παρακαταθήκη μας είναι ιερά γη, αυτοί εκατομμύρια μάρτυρες σκίσανε το αίμα τους και δεν προήρει πάνω στο αίμα του Γολγοθά και στο αίμα του Εκατομμυρίου Μαρτύρου. Αυτοί να έχουν τράπεζες και αλαζονία και να έχουν έπαρση και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και να κοροϊδεύεται ποιο αυτή η ιερά γη. Και να έχουμε φαυλοκράτες και κομματοκράτες σε αυτή την κοινωνία μας. Σκεφτείτε αγαπητοί μου Έλληνες και σκεφτείτε ελληνικά να σωθεί η ανθρωπότητα. Είναι παιδιά μας και τα έξω. Κατά του ρατσισμού είμαστε, είτε λέγεται οποιαδήποτε φίλη. Είμαστε κατά του ρατσισμού της θρησκοληψίας. Είμαστε κατά του ρατσισμού, κατά διότι φανατίζονται σε θρησκείες, γιατί θρησκείες δεν πιστεύουν στον Θεό. Γιατί δεν σας μαθαίνουν το πνεύμα οι παπάδες, δεν σας μαθαίνουν το πνεύμα οι δεσποτάδες και οι ψευδοθεολόγοι, είτε αθεολόγητοι. Γιατί θέλουν να ζουν αυτή στην λαζονία, να σας κορδεύουν με τα πανηγύρια, με τα παγκάρια τα πανηγύρια. Με την αλαζονία την οποία θέλουν να έχουν και έπαρση. Δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Ο Χριστός έχει σχέση με νόμους δημοκρατικούς, ουράνιους νόμους, που οι πρόγονοι μας το καταλάβανε. Οι πρόγονοι μας, ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης το καταλάβανε. Μάθετε την ψυχή σας. Γιατί δίχως ψυχή δεν μπορεί το σώμα να φτιαχτεί. Η ψυχή παίρνει συγκρότηση από τη σελήνη, παρόλο που η σελήνη είναι μια υγρός δορυφόρος, μας κάνει πολύ κακό. Βγάλετε τον εφευρέτη διάβολο από μέσα της εξουσίας. Βγάλετε τον εφευρέτη, το υπαραλαμβάνω τον εφευρέτη διάβολο της εξουσίας, πολλές πολλά ψέματα. Και υποτιμάει την αυτονομία, την εικόνα. Μεγαλύτερο αμάρτημα από την εξουσία, γιατί υποτιμάει την αυτονομία και την εικόνα του ανθρώπου, δεν υπάρχει. Γιατί δεν μαθαίνει την εικόνα του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος πρέπει να μάθει τον εαυτό του. Πρέπει να αγαπήσει το σώμα του που έχει πληροφόρηση και χαρακτήρα και με την νόησή του να μεταπηδείξει τον υπέρτατο νου για να έχει τον ίδιο νου με τον Θεό, το επαναλαμβάνω. Έχουμε αγαπητοί μου αδελφοί, ο καλός σπόρος, αυτός ο σπόρος, να το καταλάβετε, να το συνειδητοποιήσετε και να καταλάβετε πού μπορεί να πέσει. Πρέπει να γίνουν οι γυναίκες ήρηδες. Ήρηδες να γεννιούνται οι καινούργια παιδιά τα χρόνια που έρχονται. Καταστροφές μεγάλες θα έρθουν από το σύμπαν. Δεν θα πολεμήσει ούτε οι Τούρκοι να πολεμήσουν με όπλα, ούτε τίποτα. Αξάνω δεν θα έρθει πύρη κατακλυνών για να κατακάψει την αμαρτία μας. Την αμαρτία, ποια είναι η αμαρτία του ανθρώπου, η εξουσία. Η αλαζονία την οποία έχουμε. Δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, θα αγαπήσουμε τον πλησίο μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε τον άλλο κάτι παραπέρα, θα διορθούμε ανθρωπάκια του. Προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Μεγάλο πράγμα συμπεριφορές δεν διδάσκονται στα σχολεία. Ποιος θα το διδάσκει στη σχολή, το σχολείο παιδείας που δεν μαθαίνει στα παιδιά τη συμπεριφορά και δεν μαθαίνει το πνεύμα τους. Πώς να διδαχτούν τα παιδιά στην κοινωνία αφού δεν μαθαίνουν το πνεύμα. Τα παιδιά που γεννάμε είναι ξένα για μας. Είναι φιλοξενούμενα. Αλλά έχουν χαρακτήρα και πληροφόρηση. Δεν πρέπει να τα μάθουμε προς το πνεύμα τους και με τους ώστε να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι έχουν αυτονομία. Μεγαλώντας και όταν γίνονται ενήλικα. Εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί, σαν Έλληνες, να φέρουμε αυτό το πολίτημα την παρακαταθήκη μας. Να φέρουμε το πολίτημα της παρακαταθήκης τη δημοκρατία. Δεν χρειαζόμαστε θεωρίες από καμία θεωρία. Είτε λέγεται κομμουνισμός, είτε λέγεται ότι και να λέγεται κομμουνισμός. Και ο κομμουνισμός έκανε πολλά λάθη, είναι μονότερη θεωρία, γιατί την κορδέλα των εργοστασίων κατηγόρησε σαν μονοπόλια. Τις τράπεζες όμως, που οι τράπεζες πουλάνε το χρήμα που είναι τον παπάδο, που είναι τον δεσποτάδο, δεν το αναφέρει ο Μάρξ. Έκανε το προτεραιάτο με απότερο σκοπό και ο άπιστος με απότερο σκοπό για να πάρει τα λεφτά του άλλου για να πάει στην Αμερική. Αυτή είναι η ιεροσυλλία οι μεγάλες. Δεν έχουμε ανάγκη καμία θεωρία, αγαπητοί μου αδελφοί.
Έχουμε παρακαταθήκη, δεν είναι κανείς να μας διδάξει κάποια άλλη θεωρία. Έχουμε τον Χριστό που μας μιλάει για ισοτιμία. Μιλάει για ομόνοια. Πάντε συστία, δεν πειράζεται, πολιτεύεται. Καταλάβετε το, αυτό το πολίτευμα. Το ουράνιο πολίτευμα ήρθε να, να καταστήσει τη δημοκρατία και να κάνει παραπετέλεια τη δημοκρατία. Και εύχομαι να το καταλάβετε. Αυτό έχει κατά χρόνια, αυτό έχουν τις σεισμοί, κατά ποντισμοί. Θα δείτε γεγονότα, διότι δεν μάθατε τον ύψο Χριστό ενώ τον έχετε μέσα σας. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος και καλή σφορά αυτή. Του Παναγίου Πνεύματος που ξέρει να σπέρνει και να δίνει χάρη και πληρώνεται και άσπρο φως στις καθαρές ψυχές των γενικών, που τους όσοι να γεννάνε παιδιά Ελληνόπουλα. Η χάρη του Κυρίου Μασουλού και μου το παιδί μου.